Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε διαβούλευση τέθηκε για τις επόμενες περίπου 15 μέρες το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στις παρακολουθήσεις. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στα θέματα του απορρίτου, τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά και στο τι θα ισχύσει με τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, όπως παραδείγματος χάρη ποιος θα αποφασίζει για αυτές. Δικαιωμένο δηλώνει το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας παράλληλα σοβαρές ενστάσεις για νομοσχέδιο ομερτά, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ο πολιτικός υδράργυρος χτυπάει ταβάνι και οι εκλογές πλησιάζουν. Μαζί μας στις σημερινές αναλύσεις ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β' Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αρβανιτίδης. Κύριε Αρβανιτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούω πολύ καλά κιόλας. Να ξεκινήσω από την υπόθεση νέο νομοσχέδιο για την ασφάλεια των επικοινωνιών και θέλω να μου εξηγήσετε γιατί θεωρείτε ότι είστε δικαιωμένοι στο ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια σοβαρά ζητήματα όπως ότι ο παρακολουθούμενος δεν θα μαθαίνει πληροφορίες πριν περάσουν 3 χρόνια ή όπως επίσης ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος ο οποίος θα ψηφιστεί. Και τα δύο είναι ακρίβειες. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις δύο ρυθμίσεις αυτές. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πάει στον Άριο Πάγο ζητώντας να κληθεί αντισυνταγματική διάταξη περί του απορρίτου. Βεβαίως και υπάρχει σοβαρό ζήτημα όσον αφορά το θέμα των 3 χρόνων τα οποία πρέπει να περάσουν προκειμένου να ενημερωθεί αυτός για τον οποίο έγινε η επιλογή και υπάρχει και το φίλτρο του Προέδρου πια της Βουλής όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Η κυβέρνηση απλά έχει αποδειχθεί το γεγονός, σύρεται σε ρυθμίσεις, βλέπετε ότι στην αρχή... Γι' αυτό λέτε ότι αισθάνεστε δικαιωμένοι. Δικαίωση είναι η αναγνώριση του προβλήματος με σοβαρές ενστάσεις όσον αφορά τα θέματα τα οποία βάλατε. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι. Ξέρετε, σας το λέω αυτό, κύριε Αρβανιτίδη, σας το λέω γιατί εσάς σας αφορά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Με την έννοια ότι ο πρώτος ο οποίος παρακολουθήθηκε και δεν είναι όποιος και όποιος, είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Οπότε με το να μην έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος σημαίνει ότι παραμένουμε σε κατάσταση απορρίτου και δεν ξέρω αν θα μπορέσει και το εκλογικό σώμα να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης. Όμως γι' αυτό αφορά το πρόσωπο και τα γεγονότα τα οποία τους δεν ξεκαθαρίζουν. Προφανώς διαμορφώνονται αυτές οι προσεγγίσεις τις οποίες λέτε, αλλά ας γυρίσουμε λίγο πίσω. Το θέμα των παρακολουθήσεων δεν είναι θέμα του κ. Ανδρουλάκη. Είναι θέμα της δημοκρατίας μας. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο να συζητάμε ότι μια κυβέρνηση η οποία οφείλει κατά νόμο να διοικεί, οφείλει να δίνει εξηγήσεις κάθε φορά που υπάρχουν θολά σημεία στην πολιτική της. Δεν διοικεί η κυβέρνηση ως απόλυτος άρχον ο οποίος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν που έχουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία όταν κάποιος τα ανοίγει όπως η εθνική ασφάλεια οφείλει όταν πρόκειται για ένα πρόσωπο αρχηγού κόμματος να ξεκαθαρίζει και να φωτίζει όλη την υπόθεση. Εξάλλου η κυβέρνηση σύρθηκε μετά την πρώτη δημοσιοποίηση του γεγονότος με το Predator όπου ο κύριος Ανδρουλάκης διέγνωσε δια της Ευρώπης την απόπειρα η οποία έγινε και στη συνέχεια ήρθε η επισύνδεση, ήρθαν όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, υπήρξαν χαμόγελα, υπονοούμενα, αλλά βλέπετε ότι το θέμα αυτό, για το οποίο πολλοί λέγανε «Μα δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα για τις παρακολουθήσεις, θα συζητάμε συνέχεια». Και όμως έχει γίνει πια ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στην ατζέντα της πολιτικής μας. Mm-hmm. Η κυβέρνηση σύρεται μέσα από δημοσιεύματα σε πρωτοβουλίες, αλλά για μας όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Mm-hmm. Για να πάνε οι πολίτες σε εκλογές πρέπει να πάμε με φωτισμένη κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης. Έχετε την πεποίθηση ότι θα συμβεί αυτό και σας ρωτάω ευθέως γιατί χθες σε συνέντευξή του ο κ. Ανδρουλάκης ήταν βέβαιος ότι θα μάθει τι συνέβη μέχρι τις εκλογές και κατ' επέκταση θα μάθει και ο ελληνικός λαός. Πού εδράζει ο κ. Ανδρουλάκης αυτή τη βεβαιότητά του? Ο κ. Ανδρουλάκης προσεύχε στην ελληνική δικαιοσύνη, ναι, με στόχο την κήρυξη ως αντισυνταγματικό το ζήτημα του απορρίτου όπως η κυβέρνηση το επιβάλλει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι... Άρα ελπίζει σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προφανώς και να σας πω και πολιτικά η κυβέρνηση να δούμε πόσο θα αντέξει.
διαρκώς λίστες προσώπων προστίθενται. Θα υπάρξει η διαδικασία στη Βουλή ξανά, ανάλογα το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση το θέμα αυτό, ενώ δηλαδή αν ξαναδημιουργήσει πέπλο αδιαφάνειας με την έννοια πάλι της επίκλησης του απορρίτου ή θα προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση που δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει. Δυστυχώς η κυβέρνηση πέφτει από το ένα λάθος στο άλλο, τίποτα δεν μπορεί να διορθωθεί αν δεν φωτιστεί. Και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, όπως έχουν πάρει περιδίνηση τα πράγματα, θα υποχρεωθεί να δώσει εξηγήσεις για το θέμα αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να διαλευκάνουν αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, στοιχεία τι εννοείτε? Αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν την παρακολούθηση. Στοιχεία οποίοι... εννοώ αυτό που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι μας συκοφαντούν και μας βάζουν στη διαδικασία. Μάλιστα, μίλησε επί προσωπικού, με βάζουν στη διαδικασία να αποδεικνύω εγώ πράγματα αφού με συκοφαντούν. Συγγνώμη, ο κύριος Μητσοτάκης προείσταται της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η κυβέρνηση άνοιξε το θέμα αυτό με την έννοια ότι υπήρξε νόμιμη επισύνδεση η οποία. Ό,τι θέλετε έχει ακουστεί από πρεσβείες μέχρι οτιδήποτε ότι ζητήθηκε το θέμα αυτό, αστείες δικαιολογίες. Όλα αυτά για μένα. Για την περίπτωση Ανδρουλάκη. Για την περίπτωση Ανδρουλάκη. Αυτό το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι όντως υπήρξε ζήτημα και έκανε αυτά που έκανε. Απομάκρυνση Δημητριάδη κλπ. Για τα υπόλοιπα, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν στοιχεία ή θα βλέπουμε λίστες να κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά χωρίς να υπάρχει. Χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, χωρίς να πατάνε πάνω σε στοιχεία? Η κυβέρνηση έμεσα παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ιδιότητες οι οποίες πιθανόν να έχουν το παράνομο λογισμικό. Γι' αυτό υπάρχει και η απαγόρευση. Εάν κάποιος λοιπόν αποδέχεται την πληροφορία αυτή ή τη βεβαιότητα ή την υποψία, η χώρα δεν έχει υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να διελευκάνουν την υπόθεση. Δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή όποιες άλλες υπηρεσίες έχουμε, δεν μπορούν να μας πούν ποιοι είναι αυτοί οι ιδιώτες. Ποιους παρακολουθούσαν, γιατί τους παρακολουθούσαν, τι κάναν τα στοιχεία αυτά. Γίνονται τεράστια θέματα εθνικής ασφάλειας. Αν για παράδειγμα παρακολουθεί το Υπουργός Εξωτερικών, αντιλαμβανόμαστε πόσα θέματα γίνονται. Αν λοιπόν η κυβέρνηση δεν το έκανε, όπως λέει, μένει να αποδειχθεί από τη διαδικασία, υπάρχει το ζήτημα, αν κάποιοι ιδιώτες κατέχουν τέτοιο λογισμικό, ας το διαπιστώσει. Έχει τη δυνατότητα η ελληνική πολιτεία με τα όργανά της να διελευκάνει το θέμα. Είναι αδύνατον και αδιανόητο να δέχεται κάποιος ότι ίσως οι ιδιώτες έχουν τέτοιου είδους δυνατότητα να υποκλέπτουν συνομιλίες και αυτό να μην σημαίνει κάτι. Πείτε μου, ποια πρωτοβουλία λοιπόν, ίσως μου διαβεύει εμένα για αυτό το ερώτημα, εσείς κάνετε ερωτήματα. Ναι. Ποια πρωτοβουλία ήταν αυτή η οποία θα οδηγήσει στο να διαπιστώσει η χώρα αν ιδιώτες, και να δούμε ποια συμφέροντα κατέχουν τέτοιο λογισμικό. Κάθε φορά που προσπαθεί η κυβέρνηση να παρεύει προκειμένου να φύγει από την πλάτη στον τοίχο, γίνονται νέα και νέα και νέα ερωτήματα. Και αν θέλετε, τα ζητήματα απορρίτου ή της μη διελεύκανσης δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση, αφορά και στελέχη της ίδιας της κυβέρνησης και ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν και στην Επιτροπή, όπως κυρία Κεφαλογιάννη. Άρα λοιπόν, αργά ή γρήγορα, και από εκεί εδράζει η βεβαιότητα του κ. Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση θα οδηγηθεί σε απαντήσεις. Ναι. Μακάρι να έχουν γίνει τα πράγματα όπως πρέπει και οι απαντήσεις να είναι καθαρές, πιστικές. Γι' αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης χθες στη συνέντευξη του είπε ότι πρέπει να πάμε με όλα στο φως, προκειμένου οι πολίτες να κρίνουν. Ναι, καλά, προφανώς. Γιατί νομίζω ότι το ίδιο πρόβλημα έχει και η κυβέρνηση. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να πηγαίνουμε σε εκλογές με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να έχει μια εντός εισαγωγικών ρετσινιά ότι υπήρχε λόγος για να τον παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από την άλλη πλευρά να υπάρχει ρετσινιά στην κυβέρνηση ότι στείνει δίκτυο παρακολουθήσεων εκατοντάδων ή δεκάδων τέλος πάντων ανθρώπων, πολιτικών, επιχειρηματιών και όσων εφάπτονται σε αυτούς. Δεν μπορούμε να πάμε τις εκλογές. Υπάρχουν και οι συμβάσεις της ελληνικής πολιτείας με ιδιώτες και επί ΣΥΡΙΖΑ και συμβεί, αλλά και στη συνέχεια με υπερβολικά μεγάλο ποσό. Όλα αυτά δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ναι. Λέω λοιπόν ότι η δημοκρατία μας έχει ανάγκη, είναι θωρακισμένη και έχει ανάγκη από απαντήσεις. Είναι στην αρχή, όταν ξεκίνησε αυτό το θέμα, είναι εντυπωσιακό η άποψη η οποία πήγε να διαμορφωθεί. Έλα μωρέ, εντάξει, παρακολουθήσεις γίνονται. Είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε ως οργανωμένη πολιτεία ότι το δικαίωμα το απόρριτο της συνομιλίας ή της επικοινωνίας σας δεν υπάρχει?
Και αυτό πάντως... να είναι έτσι πολύ απλό, να περνά απλά με μια δήλωση. Δεν είναι, ναι, όχι. Προφανώς δεν μπορεί να στέκει αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι τα δύο σημαντικότερα είναι αυτά τα οποία θέσατε προηγουμένως. Δηλαδή, καταρχάς, το αν παρακολουθείτε και από ποιους παρακολουθεί το Υπουργός Εξωτερικών, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις επικοινωνίες μας με τα άλλα κράτη, και επίσης το επίσης σημαντικό το οποίο τίθεται, το ακούω και από τον Πρωθυπουργό και από αρκετούς άλλους, είναι αν υπάρχουν επιχειρηματίες, αν υπάρχουν κέντρα, παράκεντρα, τα οποία επιτίθενται κατά αυτόν τον τρόπο για να κάνουν τις δουλειές τους. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση υπάρχει θέμα σοβαρό. Καταρχήν, σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το πραγματικό ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι ο Πρωθυπουργός, προείσταται της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν μπορεί να βάζει ερωτήματα. Απαντήσεις πρέπει να δίνει. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό. Δεν μπορεί να μιλάει σε τρίτο πρόσωπο ο Πρωθυπουργός. Και, εν πάση περιπτώσει, η δικαιοσύνη είναι εδώ. Περιμένουμε τις αντιδράσεις. Διαβάζω κι εγώ στην επικαιρότητα ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι διατεθειμένα να καταθέσουν. Ναι. Και αν πάρουν, ο κ. Μαντζουράνης νομίζω ναι. το έχει πει. Ναι, μιλάει για τρία άτομα τα οποία έκαναν παρακολουθήσεις και είναι διατεθειμένα να μιλήσουν αν ενταχθούν σε καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει πια. Και με την έννοια αυτή η κυβέρνηση πιο γρήγορα αποφασίσει να διαλυθεί αυτή η υπόθεση, τόσο το κλίμα αυτό το οποίο περιγράφεται, που πραγματικά δεν έχει ανάγκη η χώρα, θα ξεκαθάρισε. Mm-hmm. Πάντως, το θέμα λοιπόν είναι και αυτοί κρίνεται. Οι συγκεκριμένοι τρεις, σε περίπτωση που μιλήσουν, ακόμη και αν ζητήσουν να μπουν σε καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων, ταυτόχρονα θα είναι και κατηγορούμενοι, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Κύριε Μόσχη, εγώ προσωπικά δεν θέλω να πάρω την ιδιότητα του κριτή. Ερωτήματα βάζουμε. Mm-hmm. Είναι θεσμικά σωστή η στάση του κ. Ανδρουλάκη. Και ο κ. Ανδρουλάκης τον κάλεσε, ήρθε τώρα η κυβέρνηση να καλεί τον κ. Ανδρουλάκη να ενημερωθεί και να είναι παράνομο αυτό. Αν οδηγηθούμε πίσω πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ειλικρινά αυτά που έχουν συμβεί είναι εντυπωσιακά. Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν. Θυμόμαστε το ελάτε να σας πω, άμα θέλετε. Ναι, το θυμόμαστε όλοι. Πάντως, ο κ. Ανδρουλάκης είναι σίγουρος ότι επειδή ήταν σε τροχιά ανάληψης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό επαρακολουθεί το. Μα οι ημερομηνίες, τι άλλο να σκεφτεί κάποιος. Όταν λοιπόν αυτά συμβαίνουν εκείνη την περίοδο, ακριβώς σε βάζω σε σκέψεις ότι ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα η κυβέρνηση ότι θα γίνει στο δικό μας χώρο στο ΠΑΣΟΚ και συνέβησαν όσα συνέβησαν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό θα μπορούσε να έχει λογική, έτσι όπως ακούγεται. Είναι λογικό φανές. Δηλαδή, θέλει η κυβέρνηση να παρακολουθήσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Τα υπόλοιπα πρόσωπα πώς σας ακούγονται? Δηλαδή, υπάρχουν μέσα φίλες της γυναίκας του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν μέσα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο θα έπρεπε να τα παρακολουθεί η κυβέρνηση. Ούτε εγώ. Και εγώ εντυπωσιασμένος είμαι παρακολουθώντας όλα αυτά τα οποία διαραίουν. Το έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης προχθές. Γιατί λέει να τους παρακολουθώ? Εκτός από το άλλο που έλεγε, δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω, ας τα αφήσουμε αυτό. Γιατί να παρακολουθώ τον Α, τον Β, τον Γ? Δεν θα παρακολουθούσα, λέει, τους πολιτικούς μου αντιπάλους? Είναι καινούργια ήθη. Το μοντέλο διακυβέρνηση του Μαξίμου δεν γνωρίζω με ποιο τρόπο λειτουργεί. Δεν υιοθετώ όλες αυτές τις πληροφορίες και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ανάγκη έχουμε ως πολιτεία να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Και ξεκαθάρισμα σημαίνει γιατί ο κ. Ανδρουλάκης παρακολουθεί το. Ένα πρόσωπο είναι αποδεδειγμένο, έχει παραδοχή η κυβέρνηση, έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε επισύνδεση, τη χαρακτηρίζει νόμιμη. Ας μας πει, αφού ο κ. Ανδρουλάκης δεν βάζει κανένα θέμα όσον αφορά το να απόρριτο ή. Πέστε μας λοιπόν, ναι, γιατί παρακολουθεί τον κ. Ανδρουλάκη. Και το δεύτερο είναι, κατέχει κάποιος άλλος τέτοιο λογισμικό στη χώρα μας? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ναι. Διότι αν ιδιωτικά συμφέροντα. Και αν είναι σε λειτουργία, έτσι. Προφανώς. Και σε τι χέρια και είναι. Και όλα αυτά, φανταστείτε, την ίδια στιγμή που μένει ανοιχτό το θέμα, αν υπάρχει τέτοιο λογισμικό από ιδιώτες, ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι κάποιοι τον εκβιάζουν. Τουλάχιστον δημόσια αυτό λέει. Εάν λοιπόν αποδέχεται αυτή η διαδικασία, αυτό δεν πρέπει να διερευκηθεί. Ή τον εκβιάζουν, ή το ακόμα χειρότερο, βρίσκεται σε χέρια που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Ακόμα και χειρότερα. Και τα δύο επιχειρήματα, όποιος και αν τα χρησιμοποιεί, οφείλει, κυβέρνηση είναι, αυτή έχει τους μηχανισμούς, να το διελευκάνει και να θωρακίσει τη δημοκρατία μας από κάθε απειλή. Εσείς ξέρετε καλά τα κατατόπια, είστε πολλά χρόνια στην πολιτική.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, φοβάστε, γιατί είστε κόμμα εξουσίας, ότι μπορεί αυτά τα κυκλώματα και οι άνθρωποι που τα υπηρετούν να αυτονομούνται κάποιες στιγμές και να κάνουν προσωπικές δουλειές, εκδουλεύσεις, επιχρήμαση βέβαια. Ζω μια παράξενη περίοδο. Έχω μια περίοδο η οποία αντιλαμβάνεστε και τα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και τα ζητήματα που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα σωρό ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο ή τις μεταβολές τις επιχειρηματικές που συμβαίνουν στη χώρα. Mm-hmm. Αυτού του είδους οι πληροφορίες που αφορούν την επιχειρηματικότητα είναι πολύτιμες. Θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει δυνατότητες τεχνολογίας. Η βιομηχανική κατασκοπία ή τα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας, επειδή είναι πολύτιμα όσον αφορά ιδιαίτερα περιόδους που έχουμε μεταβολές, θα ήταν χρήσιμο. Mm. Αλλά μακριά από μένα, κοιτάξτε, τη δυνατότητα πρέπει να διασφαλίσει η ελληνική πολιτεία. Τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες να έχουν το απόρριτο στην επικοινωνία. Ναι, προφανώς. Σας το ρωτάω, κύριε Ερβανιτίδη, γιατί άκουγα χθες και την κυρία Φωτίου να λέει στην κυβέρνηση δεν τα μοιράσατε σωστά, καλά τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και βρήκατε τον πελά σας. Γι' αυτό έχετε τέτοια ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά ποτέ δεν διατυπώνω έτσι τις σκέψεις μου. Παρόλα αυτά, επιμένω και επιστρέφω να λέω ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να θωρακίσει τη δημοκρατία μας και οφείλει να το πράξει. Μέχρι τότε όλα θα είναι θολά και ας μην καταγγέλει για τοξικότητα το πολιτικό κλίμα, τα άλλα κόμματα, διότι αυτή είναι και η δουλειά τους. Η αντιπολίτευση καταγγέλει, η κρίνει και η κυβέρνηση απαντά. Ναι. Όταν λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, τότε αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες κρίνουν. Κρίνουν τις απαντήσεις, κρίνουν και τα ερωτήματα. Αυτό όλο το τοξικό κλίμα και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση ουσιαστικά είναι και μία ταφόπλακα στην όποια μετεκλογική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα το απαντούσαμε, θα το απαντούμε. Είναι προφανώς από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, από τη στιγμή που τα ποσοστά του και οι παρεμβάσεις του είναι τέτοιες που δείχνουν ότι το ποσοστό μας θα αυξηθεί. Ναι. Υψηλά, πιστεύουμε εμείς, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο τρόπος και οι συνεργασίες δεν καθορίζονται από δηλώσεις. Καθορίζονται από τα ποσοστά τα οποία θα λάβουν τα κόμματα. Ναι. Από τις προτάσεις. Ένας λόγος παραπάνω, κύριε Ερβανιτίδη, γιατί στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, επειδή είναι προφανέστατο ότι θα είστε τρίτο κόμμα, θα φτάσετε ίσως στο σημείο να λάβετε και στα χέρια σας διερευνητική εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης. Απαραίτητα θα λάβουμε από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει πλειοψηφία. Έτσι είναι το σύνταγμά μας. Η τρίτη εντολή είναι στο τρίτο κόμμα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ανάλογα σας λέω με το αποτέλεσμα που θα δείξουν τι επιθυμούν ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είδε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε όλοι νοπές στις μνήμες μας. Είδε πώς κατέρευσε το μοντέλο των αρίστων και το μοντέλο του επιτελικού κράτους. Είμαστε εδώ να οικοδομήσουμε πραγματική ρεαλιστική πρόταση που αντιμετωπίζει τα προβλήματα της χώρας και να καλέσουμε τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας για να ζητήσουμε σύνθεση. Αλλά αυτό το κάνεις μόνο όταν το ποσοστό σου είναι τέτοιο, το οποίο σου επιτρέπει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τον ελληνικό λαό, διαμορφώνουμε πρόταση, συζητάμε πια, μας ακούει ο ελληνικός λαός, καλούμε τον ελληνικό λαό να μας δώσει το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, προκειμένου αυτό και την κατεύθυνση στην προοδευτική και την κατεύθυνση στην κοινωνική και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ό,τι βάζουμε στο δημόσιο διάλογο να εγγυηθούμε με τη συμπεριφορά μας, την υλοποίησή της. Κοιτάξτε, η χώρα θα κυβερνηθεί. Mm-hmm. Αυτό εκεί ήθελα να σας πάω. Κατά πώς μου τα λέτε, μπορεί να έχουμε κυβέρνηση και από την πρώτη Κυριακή, να μην χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές. Προσωπικά με αυτούς πιστεύουν ότι ναι, πρέπει να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Γιατί? Διότι ούτε η χώρα αντέχει, ούτε η συγκυρία είναι τέτοια. Αλλά τα κόμματα πρέπει πρώτον να κατανοήσουν ποιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί, να κρυθούν την περίοδο την επόμενη. Γι' αυτό και είναι και σημαντικό και οι υποκλοπές και κάθε τι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εσείς πιστεύετε ότι θα έχουμε κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές? Ξέρετε γιατί επιμένω. Άκουγα και τον Πρωθυπουργό να λέει, επειδή προφανώς έχουν χαλαρώσει στη Νέα Δημοκρατία πολύ και έχουν το μυαλό τους στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τους έλεγε αφήστε τα αυτά, τρέξτε, γιατί το θέμα είναι η πρώτη Κυριακή, όχι η δεύτερη.
Η υπευθυνότητα των κομμάτων θα κριθεί μετά το αποτέλεσμα. Και πιστέψτε με, τα κόμματα θα σκεφτούν πολύ καλά, μόλις αποτυπωθούν τα ποσοστά, ποιες είναι οι επιλογές τους. Ναι. Η χώρα ούτε μπορεί να πάει σε αλλεπάλληλες εκλογές, ούτε ο καθένας να ακυρωθεί πίσω από μια θέση, πιστεύοντας αφηγήματα τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι δεν δουλεύουν. Και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να συνθεθούν απόψεις. Και εκεί θα κρυθούμε. Αν κάποιος παρόλα αυτά οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, θα κρυθεί. Μάλιστα. Νομίζω πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι ποσοστό θα λάβει το ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Και νομίζω ότι όποιος ξέρει, όχι πολιτική, απλή αριθμητική δημοτικού, νομίζω ότι βγάζει μάτια αυτό που λέω. Ας πάρουμε μια υποθετική εξέλιξη. Πάμε στην πρώτη Κυριακή και η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ένα ποσοστό ή το πρώτο κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή εμείς γύρω στο 30. Μετά τι, θα πάει σε δεύτερες εκλογές προσδοκώντας 38. Ξέρουμε τον νόμο. Ο νόμος δίνει ένα μισό τα 100 πάρα από το 25 ένα βουλευτή. Αν κάποιος λοιπόν, το μπόνους δεν είναι αυτόματο. Ναι, είναι σχετικά ενισχυμένη, ναι. Ακριβώς. Τιμακωτά, μάλλον να το πούμε καλύτερα. Είναι ένας νόμος που μετά τη βούληση του ελληνικού λαού και οδηγεί σε συνεργασίες, αν τα κόμματα έτσι επιλέξουν, και οδηγεί, αν ένα κόμμα έχει τέτοιο μεγάλο ποσοστό, σε αυτοδυναμία. Αυτός ο νόμος λοιπόν, ο δεύτερος, ο οποίος έχει ψηφιστεί στη Βουλή, ναι, είναι και αυτός στα όρια της απλής αναλογικής. Αν τα κόμματα δεν περάσουν το 30-32, είναι γύρω στο 28-32 το πρώτο κόμμα, υποχρεωτικά θα υπάρξουν συνθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν, αυτοί οι αυτοματισμοί, αυτή η αναζήτηση μέσα από τους δημοσιογράφους της δεύτερης προσφυγής στις κάλπες, νομίζω είναι πλεονασμός. Ναι, τα κόμματα οφείλουν, ο ελληνικός λαός οφείλει να επιλέξει. Και τα κόμματα οφείλουν να διαβάσουν την εντολή του ελληνικού λαού και να οδηγηθούμε σε συνθέσεις. Ευχαριστώ. Και εκεί είναι η ευθύνη μας. Γι' αυτό και δίνουμε αυτή την μάχη, βλέπετε την κινητικότητα η οποία υπάρχει ως ΠΑΣΟΚ, θέλοντας να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι το ποσοστό μας, όπως και εσείς είπατε, το πόσο ποσοστό θα πάρει το ΠΑΣΟΚ, θα καθορίσει τις επόμενες εξελίξεις στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και βέβαια, η πρότασή μας, αντιλαμβάνεστε κάθε φορά και όταν συζητάμε, αφορά τους πολλούς, αφορά τη νέα, το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και δεν αφορά δουλειές με λίγους. Αυτή είναι η θέση μας, έτσι θα τομίσουμε την πρότασή μας και αυτή θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Αρβανιτίδη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βασκερή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και κυρίες και κύριοι, να μας δώσετε λίγα λεπτά και σας παρακαλούμε πολύ να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.